Όλοι οι νέοι τώρα περισσότεροι. Κατά δεύτερο, να συγχαρούμε και εσάς και όλο το νέο είμαστε στην ομάδα. Έτσι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Έχουμε μια ιστορία και ένα δεσμό ιδιαίτερο, το τονίζω. Ιδιαίτερο με την πάθη. Η συμπάθεια μας ξεχωρίζει. Και φτάνει, απλώνεται πολύ στη σκηνή. Στον βόρειο, στο νότιο ιδίο, φτάνει μέσα στις Κυκλάδες. Και για απόδειξη, η μεγάλη συμπάθεια προς την πάθη μου, κ. Κανακάρης, από τη Σαντορίνη, είναι εδώ. Είστε καλά. Έχει γίνει η αδελφοποίηση των δύο σωματείων. Το γνωρίζουμε. Εγώ, κατά τη σειρά μου, θέλω να σας καλωσορίσω στο νησί μας, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και την διάθεση που είχατε να μας συναντήσετε. Εκπροσωπείτε βασικό, το βασικό πυλώνα, έναν από τους βασικούς πυλώνες της τουριστικής μας ανάπτυξης. Επιθυμούμε να έχουμε μια, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία. Έχετε την παράληψη. Καλού τη λέγουμε, είμαι ο Γενικός Διευθυντής των Εξοπλιστών. Ο κ. Κουμπενάς είναι αντιπρόεδρος και της εταιρείας που είναι το πλοίο. Έτσι, είναι ο αντιπρόεδρος εκεί και ο Γενικός Γραμματέας της Ενός Ευρωπαϊκής. Ήταν απαραβηθεί και ο Ρωσένας, δυστυχώς κάτι συνέβη στην εταιρεία και παρέμεινε. Η κουραζιέρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Πάτμο. Ουσιαστικά ο τουρισμός εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την κουραζιέρα και αναγνωρίζοντας την προσφορά σας όλα αυτά τα χρόνια προς την ανάπτυξη του τομέα αυτού στο νησί μας, θα σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του Δημοτικού Συμβουλίου, της Νέας Δημοτικής Αρχής, των Δημοτών της Πάτμου και ευχόμαστε σε κάτι αποδοτικότερο και επικοδομητικότερο. Σήμερα είναι μια ημέρα γνωριμίας. Θεωρώ ότι ξεκινάει μια νέα σελίδα για το νησί και θέλουμε να βάλουμε όλη την υπογραφή μας, όλο το λιθαράκι μας, ώστε να ξεκινήσει κάτι καλύτερο. Όχι ότι δεν υπήρχε καλύτερο, ότι δεν ήταν καλό μέχρι σήμερα, απλά ήταν και η περίοδος που διανύσαμε τα τελευταία χρόνια δύσκολη για όλη την Ελλάδα, οπότε επηρέασε και την Πάτμο. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και να υπογραμμίσω ότι τα προβλήματα τα δικά μας είναι τα προβλήματα, σαν λιμενικό ταμείο μιλάω τώρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πλοία. Όταν εμείς καταφέρουμε να έχουμε πλοία που εξυπηρετούνται σωστά και μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τόσο των πλοίων όσο και των επιβατών, εμείς είμαστε ευτυχισμένοι. Εκεί βέβαια έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε ένα master plan, όπως θα γνωρίζετε, το οποίο απαριθμεί τα βασικά απαιτούμενα για να είναι σωστές οι υπηρεσίες που παρέχει το λιμάνι. Θα ξέρετε βεβαίως πολύ καλά ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Λιμενικού Ταμείου είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δηλαδή το να κάνουμε κάποιο σοβαρό έργο υποδομής εξαρτώμεθα από την καλή διάθεση άλλων παραγόντων και ξεκινώντας από την περιφέρεια. Εκεί προσβλέπουμε και σε εσάς εν μέρη, διότι ορισμένα σημεία, αυτά που αφορούν κυρίως την κρουαζιέρα, δεν είναι πάρα πολλά, είναι συγκεκριμένα. Κατά καιρούς έχουν ζητήσει πλοία, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δύο ντόλφινς, ας πούμε, σε ένα σημείο. Και απέτηση πάντοτε ήταν ένας επιπλέον μόλος για τα τουριστικά κρουαζιεροπλοία, αυτός που προγραμματίζεται μέσα στο master plan και είναι για πλοία των 220 μέτρων, εκεί που είσαστε στα πλαίσια τα δικά σας. Και βεβαίως οι προσπάθειές μας δυστυχώς ξεκινάνε τώρα, γιατί πρόσφατα εγκρίθηκε το master plan και δίνοντας κάποιες προτεραιότητες ξεκινάμε με πολύ καλή διάθεση, αλλά με όρους ανύπαρκτους. Τώρα, εκεί αν εσείς μπορείτε να συμβάλλετε, έστω και με τις παρεμβάσεις σας, γιατί ξέρετε το λιμάνι τι δυνατότητες έχει, είναι ένα από τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς του Αιγαίου, άρα θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη στήριξη, δηλαδή να μας βάζουν
στο ίδιο καζάνι με όλα τα νησιά του, του Νοτίου Αιγαίου, ας πούμε. Εκτός αυτού, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε και άμεσα εσείς. Δηλαδή, τα ντόλφινς που είπα προηγουμένως είναι αίτημα των πλειάρχων κατά καιρούς, το ακούω. Τώρα ήρθε η ώρα να το υλοποιήσουμε. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον και μέχρι ποιο σημείο στη μανούβρα της αγκυροβολίας τα ντόλφινς αυτά, εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει για να αδειζητούν οι πλειάρχοι δικοί που έρχονταν όλο τον καιρό, σημαίνει ότι κάπου θα τους βοηθήσουν. Αυτά λοιπόν. Τα δύο ντόλφινς που ζητούν και τόσα πολλά χρόνια που έχουν ζητηθεί, δεν είναι τεράστια είδα πάνη. Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στους 160.000 ευρώ. Και απορώ πως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει... Επίσης, ο μόλος για τα τουριστικά κουαζιερόπλια, και αυτό δεν είναι απλησίαστο. Δεν είναι φαραωνικό έργο αυτό που σκεπτόντουσαν στην αρχή οι σχεδιάζοντες στο master plan να ξεκινήσει από τον Κόκκινο Φάρο προς τα κάτω ο κλασικός τύπος προβλήτα. Αυτός που και εγώ τους το υπέδειξα και το αποδεχτήκανε και το βλέπω τώρα μέσα στο master plan, ήταν ένα κομμάτι μικρού βόλου επί Πασάνων και dolphins, πλώρα, dolphins, πρίμα. Εσείς ξέρετε, για να δέσει ένα πλοίο ασφαλώς, θέλει τρία σημεία στην πλώρη και τρία σημεία στην πρίμη. Και κατεβαίνει το κόστος αυτού του έργου στο 1 εκατομμύριο. Και αυτό δεν είναι τεράστιο. Τώρα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε δυνατότητα να πάρετε, ας πούμε, την αποκλειστική προτεραιότητα του μόλου, όπως γίνεται σε πολλά σημεία. Αυτό το δούμε, αλλά μια που ανοίξατε... Αυτό να το δούμε, για να... Για αυτό το που ανοίξατε το θέμα, η κυρία Κοπακλούνη, η καταστάσεις, η μικρής εγκαταστάσεις... Εκεί είμαστε, το εκεί είμαστε, το κυρία Κοπακλούνη. Θα διευκόλυνα να έχουμε, να το δούμε εδώ. Ένα σχεδιάγραμμα αυτό που μας έχουμε και σχεδιάγραμμα. Να βλέπουμε και να μιλάμε πραγματικό δεδομένο. Αυτό μπορούμε να σας το προωθήσουμε και να το έχετε. Όχι, εδώ συζήτηση μπορούμε να έχουμε κάτι. Μια απεικόνηση να βλέπουμε εκεί. Λοιπόν, να σας δω μια απεικόνηση. Είναι σε φωτογραφία, δεν είναι μεγάλο το πλάνο. Αυτό είναι. Για να έχετε μια γενική εικόνα, η δαπάνη ολοκλήρωση όλων των έργων του master plan δεν περνάει τα 8,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, στο σύνολο. Οπότε, καταλαβαίνετε, θα τελειώνει, λύνει το 90% των προβλημάτων που υπάρχει. Και εδώ είναι αυτό που προβλέπω. Σε αυτό το σημείο. Αυτό δεν υπάρχει, είναι σχεδιασμός. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Να γίνει ανεξάρτητο ή να συνεργαστεί. Ανεξάρτητο. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει αποκόπτωση. Θα σας αναφέρω. Μιλάμε για τα 220. Ακριβώς. Το οποίο έχει γίνει έτοιμα προς το Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα πιλότητας να ενταχθούμε για την κλιματοδότηση της μελέτης του μόλου των κουραζιεροπλοίων. Έχει περάσει αυτό την ΕΣΑ. Δεν έχει ακόμα. ΕΣΑ έχει περάσει. Το master plan εννοείται. Το master plan έχει περάσει. Έχει τελειώσει το master plan. Ορίστε. Πρόσφατα. Πριν μήνες. Ένα. Αυτό είναι που είναι για το καράβι. Ο κύκλος τροφής. Ο κύκλος τροφής και εδώ είναι ο κύκλος τροφής 240 μέτρα. 400 μέτρα. Ένα ναύτε το έχει μόνο. Και έχουν κάνει τσαμαδούρα στο βουνό απάνω. Ακριβώς. Μπίντα. Λοιπόν, μία μπίντα στο βουνό. Το οποίο είναι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει. Γιατί είναι μέσα στη μέση του λιμανιού. Έχει απόσταση. Στο σημείο να είναι. Ένα λεπτό. Αυτό εδώ έπρεπε να ήταν εδώ. Έπρεπε να ήταν εδώ. Που κάνει ο Σοφίδη, δηλαδή. Ναι, έπρεπε να ήταν εδώ. Είχαμε ζητήσει. Τώρα πώς βρέθηκε αυτό. Στα 370 μέτρα μακριά από τη Σαρδιά, μου σου πω και 400 με τους κάβους. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ πέρα και ποιος το έβαλε. Αλλά αυτό τώρα δεν είναι. Αυτό μετά. Ναι, αυτή τη στιγμή λένε ότι στο master plan του που έχει υπογραφεί και έχει περάσει. Απεικονίζεται αυτή η κατάσταση. Θα απεικονίζεται. Μπράβο, για την ώρα. Αλλαγές γίνονται. Μπορεί να κάνουμε αλλαγές. Λοιπόν, να το δούμε λίγο στο σύνολό του. Οπότε υπάρχει το master plan αυτό. Το master plan χρειάζεται μια δημοσίευση στο ΦΕΚ. Όχι, στο ΦΕΚ. Απλά να γίνει μια δημοσίευση. Είναι εγκεκριμένο. Απλά τώρα πρέπει να πάμε στις επιμέρους μελέτες των έργων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το σχεδιασμό
όχι το σχεδιασμό, ο σχεδιασμός υπάρχει, η υλοποίηση του σχεδιασμού. Α, Εδώ θα έχει ένα τόλφιν. Έχουμε 100% δηλαδή να γίνει ο τόλφιν εδώ. Άμα έχεις 220 και βάλεις ένα και ένα ή δύο και δύο, μπορεί να βγάλει κάποια γύρω και 50 μέτρα έξω να πούμε. Ναι, αυτό λέμε και για μεγάλο καράβι, μπορεί να κάνει. Αυτά γίνονται. Το προορισμό, το να φτιάξουμε ένα τεράστιο λιμάνι, τεράστια έργα υποδομής και να καταστρέψουμε το χαρακτήρα του νησιού, θα είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να κάνουμε μικρά έργα που δεν θα επιβαρύνει το νησί, θα είναι στην κλίμακα του νησιού, δεν θα αλλάξει το χαρακτήρα του νησιού, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να δουλέψει ώστε να έχει και τα μέγιστα ωφέλη η τοπική κοινωνία. Άρα αυτό θεωρώ και εγώ, με μικρές αλλαγές και διορθώσεις, είναι το ιδανικό σχέδιο για την Πάσχα. Και είναι και μικρή δαπάνη. Και ρεαλιστικό. Και τα έργα στην έκταση που αναφέρομαι είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθούν παρά να κάνει το μεγάλο έργο. Θέλουμε κάτι να πιαστούμε. Είναι αγιογραφία. Το συνοδευτικό που θέλει πού βρίσκεται. Πέρασα από εσά πού βρίσκεται. Στην Υπουργία Δημοσιονομικών πού. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Λέμε τώρα ή για το master plan ολόκληρο. Μιλάμε για αυτό που μας πονάει και πολύ το έργο. Το έργο. Δυστυχώς τώρα ξεκινάμε. Σας είπα ότι έχει γίνει έτοιμα προς το Υπουργείο Ιστορικών που έχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Φιλόδημος να ενταχθεί η μελέτη του μόλου. Εμείς θα τρέξουμε αυτή τη στιγμή. Άρα αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Ναι, θα δημιουργήσουμε τη μελέτη. Από τη στιγμή που θα έχουμε τη μελέτη, θα μπορέσουμε να δούμε και το. Άρα και εμείς εκεί να μας κοπεύσουμε. Ακριβώς. Να μας στείλετε την κάρτα μου. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Το συνοδευτικό αυτό που έχετε υποβάλει. Για διάφορα βέρσιον εμείς σε διάφορες εκδόσεις κατά καιρούς και με τους πλοιάκους. Αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ρωτήσετε και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Γιατί δυστυχώς η κουραδιέρα σήμερα εξαρτάται και από πολλές άλλες υπηρεσίες. Το ένα είναι η αστυνομία. Ο έλεγχος διαβατηρίων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θα σας ζητήσουν αίθουσες, θα σας ζητήσουν σημεία ελέγχου που δυστυχώς με τις καινούργιες απαντήσεις απαραίτητα είναι το τελωνείο. Είναι η αστυνομία λοιπόν, το τελωνείο, το λιμεναρχείο και ό,τι έχει σχέση με security. Είναι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη του σχεδιασμού. Δηλαδή το λιμενικό έργο είναι ένα. Μετά όμως είναι και τα υποστηρικτικά έργα. Στο Μάστερ Πλαν προβλέπονται οι εγκαταστάσεις χερσαίες. Απλώς έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, ειδικά η αστυνομία για υπαδών χώρους και πώς διαρρύσουν. Είναι σημαντικό να ρωτήσετε την άποψή τους. Αυτά προβλέπονται. Διαβατήρια. Απαιτείται κάθε φορά που έρχεται κάποιος εκτός Ελλάδος, μάλλον εκτός Σέγγεν, και μπαίνει στη Σέγγεν να του παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και να γίνεται αυτοποίηση με το διαβατήριο. Αυτό απαιτεί μεγάλες υποδομές και πολύ ανθρώπινο δυναμικό. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν περιορισμοί οικονομικοί στο Υπουργείο, έχουν κατευθυνθεί προς τη λύση να βάλουν στα 3-4 μεγάλα νησιά μόνο αυτή την υποδομή και κάποια νησιά να μην έχουν αυτή την υποδομή. Γι' αυτό η παρέμβασή σας είναι σημαντική. Και εμάς, σαν εταιρεία, θέλουμε από την Τουρκία να ερχόμαστε κατευθείαν στην Πάτμα. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, να πηγαίνουμε στη Ρόδο να γίνει το έλεγχο διαβατηρίου για να έρθουμε μετά στην Πάτμα. Άρα θα χρειαστεί παρέμβαση από την πλευρά σας. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια ερμηνεία δική σας από τα συμφραζόμενα και από όλα αυτά που γίνονται αυτό. Έτσι. Δεν είναι κάποια εγκύκλωση που έχει εκδοθεί. Όχι, σωστά. Η αίσθηση που έχουμε κατευθύνονται προς αυτή την απόφαση. Γι' αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Σαφώς. Η επόμενη ερώτησή μου είναι, και αυτό θα το ήθελα και γραπτό, αν είναι δυνατόν. Θεωρείτε ότι πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται, η έκταση του χώρου της Σέγγεν θα θέλει βελτίωση? Αυτό είναι το πρέπει. Αυτό που είπε ο κ. Κουμπερνάς, ότι προσανατολίζεται, είτε να απασχολεί ο αριθμός των επιλόγησεων χώρων. Εάν παραδείγματος χάρη η Πάτμος καταφέρει μέχρι τότε να έχει αναπτυγμένη υποδομή, αυτό θα είναι πολύ προδοχητικό, έτσι, για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, στείλτε κόσμο, υπάρχουν προϋποθέσεις βασικές των κτηρίων. Στείλτε κόσμο και υλικό. Εάν όμως στερείτε μέχρι τότε κι εσείς, θα είναι και για αυτούς έτσι. Υποθέσεις. Ένας λόγος. Κάλεξε από χώρα με 3.000 ευρώ, δεν πρέπει να το 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 πρέπει να το
κλίμα αρχείου επενδυμία, α πούμε, πρέπει να έχει επιτροπή το δεύτερο. Γι' αυτό είπε. Ότι η σύμπραξη επιβεβαιώνει τη συνεργασία που έχουμε με του Ελλήνου, επιβεβαιώνει τη συνεργασία τη μεγάλη με του κράτου. Όλα αυτά είναι μια ένδειξη ότι γιατί όχι να μιλούμε ακόμα καλύτερα. Όχι ότι υπήρχε κάτι από πριν, γιατί είναι καλύτερα. Ο σκοπός και ο στόχος του καθενός είναι μάλιστα να πηγαίνουμε αυτό που χαράξουμε. Και το νησί αξίζει. Και πρέπει να κάνουμε την πόλη μας. Και αν ομιγαίνει, φτάσουμε στον κόσμο, φοβόμαστε, γιατί είναι ακόμα, και στο ίδιο να κοιτήσουμε. Λίγο να κοιτήσουμε, κάτι καλέκλα να καθίσουμε.